Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο, υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο στην Αλφα Πυραιό. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ που είστε κοντά μα. Καλήσπέρα. Κύριε Αμπατιέλο, ο κύριο Κουτσούμπα είπε ότι κάποιοι ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη, όσον αφορά στι συνεργασίε. Τι εννοεί, γιατί όχι μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αριστερή. Το έχουμε απαντήσει πάρα πολλέ φορέ το συγκεκριμένο ερώτημα mm -hmm. και νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτέ τι εκλογέ είναι πιο καθαρό από ποτέ ότι όλε αυτές οι. Προσκλήσει από τον κύριο Τσίπρα δεν αφορούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα που είναι καθαρό, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Αφορά κυρίω την πολύ μεγάλη κίνηση κόσμου που είχε ψηφίσει είχε στηρίξει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 και απογοητεύτηκε από την κυβερνητική θητεία με βάση την καθημερινότητά του, τη ζωή του mm -hmm. και τη διάψευση των προσδοκιών. Αλλά και κόσμο που το έχει στηρίξει και το 2019 και απογοητεύτηκε από την αντιπολιτευτική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια απέναντι στην κυβέρνηση. Του Μιτσοτάκη, ε, στην οποία ψήφισε το 50% των νόμων, στην οποία έλεγε ότι στο έγκλημα τη πανδημία, όταν ήταν η εγκληματική διαχείριση τη πανδημία, θα λογαριαστούμε μετά. Όταν ο κόσμο δηλαδή, υπέφερε, ήταν μακριά. Οπότε και επειδή αυτή η τάση, ξέρετε, εκφράζεται όχι μόνο σε ανθρώπου που λένε ότι θα ψηφίσουν, εκφράζεται στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, με πρώην ευρωβουλευτέ, όπω ναι. η κυρία Κούνεβα, πρώην βουλευτέ του, ήρθε τίμιου αγωνιστέ από χώρου δουλειά που κάνουν αυτή την επιλογή. Γι' αυτό προσπαθεί να μαζέψει, αλλά είναι μια αποτυχία και νομίζω ότι φαίνεται και από τι δημοσκοπήσει. Ξέρετε, ε, κάποιοι θα πούν, θα σα κατηγορήσουν ότι μιλάτε εκ του ασφαλού. Δεν συνεργάζεστε με κανένα, είστε απ' έξω και απλώ κάνετε κριτική. Τι του απαντάτε. Όποιο πιστεύει ότι το να μην παζαρεύει την ψήφο του κόσμου γι' αυτό που έρχεται να σε ψηφίσει και τα ανεβασμένα ποσοστά και η ανεβασμένη συσπήρωση που φαίνεται ότι έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στηρίζεται ακριβώ. Ε, είναι κριτήριο ψήφου το ότι δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή, καμία στήριξη, καμιά συμμετοχή σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση από χέρι mm -hmm. που έχει να περάσει τέτοια μέτρα και το ομολογούν πάνω κάτω, αν και πριν τι εκλογέ, ξέρετε, δεν φαίνονται όλα. Είναι στα μικρά γράμματα, στι λεπτομέρειε των προγραμμάτων των κομμάτων ότι θα πληρώσει πάλι ο λαό την επόμενη μέρα, τι όποιε εξαγγελίε. Αυτό το πράγμα το οποίο το ξέρει πολύ καλά ο ελληνικό λαό είναι και το στοιχείο που πρέπει να δυναμώσει στη Βουλή είναι αυτό που πρέπει να του δώσει τη μεγάλη απάντηση. Τώρα μου έκαναν εντύπωση τα στοιχεία τη Ελστάτ για τη φτώχεια στη χώρα μα. Περίπου 2 εκατομμύρια Έλληνε είναι στα όρια τη ναι. φτώχεια. Δεν μπορούν να ζεσταθούν, δεν μπορούν να γεμίσουν το ψυγείο του. Πώ θα αλλάξει είναι αυτό. Είναι ελαστικά, ξέρετε. Mm -hmm. Δηλαδή, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατέ μα, mm -hmm. ε, μιλάνε για μια τετραμελή οικογένεια να ζει με 1000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, 2,5 των 500 ευρώ. Δηλαδή, είναι πολύ περισσότερο ο κόσμο ο οποίο ζορίζεται, που είναι ένα αποτέλεσμα χρόνων, είναι ένα αποτέλεσμα και καθήλωση των μισθών και μεγάλη και ο μισθό να είναι ο ίδιο, η ακρίβεια, η ενεργειακή, η φτώχεια, όλα αυτά να τον έχουν κάνει στην πραγματικότητα μικρότερο. Με αυτή την έννοια είναι κριτήριο και αυτό ψήφου απέναντι σε όσου κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα σήμερα. Πρέπει να πάρουν μια καθαρή απάντηση και να στηριχθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα που είναι εκεί μπροστά στου αγώνε όπου αντιμετωπίζεται ω ένα βαθμό η ακρίβεια. Δηλαδή μπροστά στου αγώνε των εργαζομένων σε συγκεκριμένου κλάδου που αγωνίστηκαν και κατέκτησαν αυξήσει μισθών. στου αγώνε για την υγεία, στους αγώνες για την Μάλιστα. παιδεία, εκεί που χρειάζεται δηλαδή να δυναμώσουμε την επόμενη μέρα και εκεί το ΚΚΕ ξέρετε καταθέτει όλες τις δυνάμεις με πιο αισιόδοξο από όλα τα μηνύματα μέσα στους αγώνες και στο κίνημα, yeah. ε, την κάλπη τη μεγάλη που στήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη και δεν μιλάμε εδώ για δημοσκοπήσεις, yeah. εδώ μιλάμε για μια πραγματική κάλπη με δεκάδε χιλιάδε νέου σε απάκρις όλη την Ελλάδα Στι φοιτητικέ εκλογέ που ψήφισαν, ανέδειξαν την Πασπουδαστική σε πρώτη δύναμη, δέκα μονάδε διαφορά από την κυβερνητική παράταξη και την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ να ανταγωνίζεται με τα λευκά για την τελευταία θέση. Αυτό να το κάνουμε όπω οι φοιτητέ. Αυτό είναι το μήνυμα. Κύριε Ματήλο, σα εύχομαι προσωπική επιτυχία. Σα ευχαριστώ καλά. πολύ που ήσασταν κοντά μα.